Χαίρετε κυρίε και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσων της Citizen Web TV. Θερμή υποδοχή στον εντεταλμένο τη γερμανική κυβέρνηση για την ελληνογερμανική συνεργασία Hans Joachim Fuchtel, που θα παραβρεθεί στι εκδηλώσει τη Τρίτη Ελληνογερμανική Συνέλευση του Δήμου Θεσσαλονίκη, αλλά και στου συμμετέχοντε αυτοδιοικητικού, ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι στου Δήμου. Η ΠΟΕΟΤΑ ετοιμάζεται για έντονη διαμαρτυρία, καθώς θεωρεί ότι μία σειρά δημάρχων προσπαθούν μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών, όπως η καθαριότητα, σε συμφωνία με γερμανικών συμφερόντων εταιρείε. Ήδη έχουν εξαγγελθεί κινητοποιήσεις, ενώ έχει ξεσπάσει και κόντρα με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας που έκανε λόγο για προγραφές δημάρχων από την ΠΟΕΟΤΑ. Ανάμεσα στους στοχοποιημένους δημάρχους περιλαμβάνεται και ο οικοδεσπότη δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Πράσινο Ταμείο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρι με τον πρόεδρο του Ταμείου. Ήδη με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο υλοποιούνται στο Δήμο Θεσσαλονίκη έξι έργα αστικών αναπλάσεων, η μελέτη αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αρχιτεκτονική διαγωνισμοί, ερευνητικό πρόγραμμα για τα φυτεμένα δόματα και επιπλέον ένα πλήρε πρόγραμμα παλωτριώσεων για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων επιλεγμένων κατά προτεραιότητα με βάση την πολεοδομική του σημασία συνολικού προπολογισμού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των προτάσεων, περιλαμβάνεται η ανάπλαση τη περιοχή Κεραμίων Αλατίνη για έργα ανάδειξη των φυσικών στοιχείων του αστικού ιστού και για την αξιοποίηση δημοτικών χώρων για την εγκατάσταση μηχανικών σταθμών αυτοκινήτων. Επίση, συζητήθηκε μεταξύ άλλων η αξιοποίηση τη μελέτη για την περιβαλλοντική ανάπλαση τη περιφερειακή τάφρου και η διενέργεια των πέντε αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου από το καλοχώριο ω τη Μήκρα την ανάγκη συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών και την αλλαγή νοοτροπίας από τους επιχειρηματίες, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα στην ανακύκλωση και στον ευπρεπισμό και καθαριότητα της Θεσσαλονίκη, επεσήμενε η Δημοτική Αρχή σε συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς. Χθε, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικέ συσκέψει με εκπροσώπου τη αγορά στο πλαίσιο τη ενημέρωση για τι νέε δομέ, τι δράσει και το πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκη σχετικά με την ανακύκλωση και την καθαριότητα. Το ιστορικό κέντρο τη πόλη εν ώψη Χριστουγέννων πρέπει να λάμπει σημείο του Δήμαρχος Γιάννη Μπουτάρη, τονίζοντα ότι στι προθέσει τη Δημοτική Αρχή είναι να δοθεί ακόμα μεγαλύτερο βάρο στην ανακύκλωση. Στο ενδεχόμενο περαιτέρω οικονομική ελάφρυνση των τελών προ του επιχειρηματίε κατά τι θεματάρχε που θα επιδεικνύουν οικολογική συμπεριφορά, αναφέρθηκε και ο Δήμαρχο Ανάπτυξη και διαχείριση Οικονομικών Πόρων, καπών. Σημειώνοντα ότι θα πρέπει να αλλάξει η εικόνα των πεζοδρομίων και των κοινόχρηστων χώρων που συχνά καταλαμβάνονται από τα καταστήματα. Τη συνεργασία των επιχειρήσεων στα κοινωνικά προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκη για τη στήριξη των αστέγων και των απόρων, ζήτησε τη Δήμαρχο Κοινωνική Αλληλεγγύη και Προστασία του Πολίτη Καλυψο Γούλα, σημειώνοντα ότι δράσει όπω το Θεσσαλονίκη Φιλέματα, που πραγματοποιείται με τη χορηγία 30 εστιατορίων τη πόλη και το Κοινωνικό Παντοπολί, μπορούν να διευρυνθούν. Η μερίδα, με πολλέ ενδιαφέρουσε συμμετοχέ και με στόχο την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων, πραγματοποιεί με αφορμή την ελληνική γιορτή του προγράμματο κινητικότητα Εράσμου ο Δήμο Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη στο Δημαρχείο, τονίστηκε η σημασία τη κινητικότητα φοιτητών αλλά και μελών ΔΕΠ και προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην προαγωγή τη εκπαιδευτική διαδικασία. Από την αρχή του προγράμματος του 1987, στο οποίο συμμετέχουν 33 χώρες, έχουν έως τώρα μετακινηθεί 2 εκατομμύρια φοιτητές, συμμετέχοντας περισσότεροι από 11.000 φοιτητές στο Αριστοτελείου. 4 εκατομμύρια ευρώ στον αέρα πέταξε φέτος η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών ήταν μακράν το πιο ακριβό και το πιο αποτυχημένο των τελευταίων χρόνων. Με την επισήμανση αυτή, έκλεισε τον απολογισμό του προγράμματο για το 2012 ο προϊστάμενο τη Διεύθυνση Υγεία και Κοινωνική Γιώργος Γιουφτσίδης λέγοντας Γιώργο Γιουφτσίδη, θρυνήσαμε θύματα από μάλιστα ότι αποτύχει φέτο δεν θρυνήσαμε θύματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τόσο ο ίδιο όσο και η επιστημονική υπεύθυνη τη υπηρεσία απέδωσε την αποτυχία του προγράμματο στο γεγονό ότι οι υπηρεσίε τη περιφέρεια έπρεπε να περιμένουν την έγκριση από τα αρμόδια Υπουργεία για του αεροψεκασμού. Για αύριο Τετάρτη 14 Νοεμβρίου προβλέπεται συνεφιά με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτίους ανέμους έως 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με συννεφιασμένο ουρανό και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 14 βαθμούς με διατήρηση των ανέμων από ανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ.